Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την συγκρότηση της νέας κυβέρνησης ζήτησα ανανέωση της εμπιστοσύνης του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τους εξής ξεκάθαρους πατριωτικούς εθνικούς στόχους. Πρώτο, την συνεχή και αποφασιστική αντιμετώπιση της κρίσης του χρέους και των ελλειμμάτων που συσσόρευσε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Να αποφύγουμε τη χρεοκοπία και την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Να εγγυηθούμε τη διατήρηση της Ελλάδας στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Στρατηγική επιλογή, όχι μόνο για την οικονομία μας, αλλά και για την γεωπολιτική μας ισχύ και την ασφάλειά μας στην περιοχή. Δεύτερος στόχος, η επανάκτηση της πίστης στις ίδιες μας τις δυνάμεις, στις δυνάμεις του ελληνικού λαού. Όλοι εμείς, όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες, έχουμε και το αποκλειστικό δικαίωμα και την μοναδική ευθύνη και την πραγματική δυνατότητα να αλλάξουμε τον τόπο μας. Απορρίπτουμε τις θεωρίες εκείνων που αποπροσανατολίζουν από το πραγματικό έργο, το δύσκολο έργο, όσων λένε ότι για όλα φταίει κάποιος άλλος. Να εξαφανίσουμε τους κακούς για να εξαφανιστεί το πρόβλημα, λένε. Εύκολος δρόμος, μπορεί και να ακούγεται έτσι, είναι όμως δρόμος αδιέξοδος. Δεν είναι καν δρόμος. Την οικονομική μας ανεξαρτησία και βιωσιμότητα θα την κατακτήσουμε εμείς και μόνο εμείς. Σήμερα μας δίνουν χείρα βοηθείας, με δύσκολους όρους. Αλλά είναι δικιά μας η ευθύνη να σταθούμε χωρίς δάνειες δυνάμεις, με τις δυνατότητες της προσπάθειας του ελληνισμού. Υπάρχουν ευθύνες αλλού και βέβαια υπάρχουν. Οι οίκοι αξιολόγησης που έχουν γίνει ισχυρότερες από τα κράτη αμφισβητούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και αποφάσεις λαών, λειτουργούν με αδιαφάνεια. Το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα που εξέθρεψε φούσκες των τοξικών ομολόγων αφήνει να λειτουργούν τα κερδοσκοπικά παράγωγα που στοιχηματίζουν εναντίον χωρών όπως της Ελλάδας. Κάνουνε πως αγνοούν την φοροδιαφυγή, διευκολύνοντας τους φορολογικούς παραδείσους, κλέβοντας δηλαδή από λαούς πόρους ζωτικούς, ενώ αντιδρούν σε οποιαδήποτε φορολόγηση επί των δικών τους χρηματιστηριακών και τραπεζικών συναλλαγών. Έχουμε την κακοφωνία των εταίρων μας, όπως και αποφάσεις δικές τους που πήραν και δημιούργησαν δυσμενέστερες συνθήκες για την Ελλάδα, για χώρες της περιφέρειας της αγοράς, στις αγορές. Αντί να πάνε για λύσεις όπως αυτές που έχουμε προτείνει, για τις οποίες έχουμε παλέψει των ευρωομολόγων. Και το ξέρετε, για όλα αυτά παλεύω και θα παλεύω και ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και ως πρωθυπουργός της χώρας, για να χτυπήσουμε την αδικία και ανισότητα και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρώτη πέρσι, μάλιστα μου δώσανε και βραβείο γι' αυτό σε κάποιο περιοδικό εξωτερικής πολιτικής, μίλησα εγώ για την κρίση του ευρώ, όταν όλοι οι άλλοι μιλούσαν μόνο για την κρίση της Ελλάδας. Βεβαίως έχουμε ευθύνη. Αλλά γι' αυτό ακριβώς και διαπραγματευόμαστε και διαπραγματευθήκαμε και εμείς αλλάξαμε ακριβώς το μνημόνιο στους βασικούς όρους του επιτοκίου και της επιμήκυνσης αποπληρωμής. Και θα συνεχίσουμε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση και για όλα τα άλλα τα μεγάλα. Όμως, όσο και αν οι ευθύνες υπάρχουν και αλλού και υπάρχουν πολλές, επιτέλους ας κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τη δεύτερη παρουσία. Πρώτη προτεραιότητα είναι η διαπραγμάτευση, η σκληρή για την Ελλάδα. Είναι πρώτη η Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις. Και πρώτη εμείς και κανένας άλλος θα βάλουμε τάξη στα του οίκου μας. Από τα νοσοκομεία μέχρι τις πολεοδομίες, από τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία στη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλμα στην παιδεία ή το αδιέξοδο στη δικαιοσύνη, εμείς, κανένας άλλος δεν ευθύνεται για αυτά. Ούτε το χρέος, ούτε τα ελλείμματα θα εξαφανιστούν εάν δεν είμαστε εμείς αποφασισμένοι. Να κάνουμε πρώτα εμείς οι Έλληνες αυτό που απαιτείται. Ναι, να τα αλλάξουμε όλα.
και όλοι μαζί. Γιατί η Ελλάδα όντως ανήκει στους Έλληνες, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, που τώρα ανακαλύψατε τον τροχό. Αλλά το να σου ανήκει αυτή η χώρα δεν είναι μόνο προνόμιο, και εμείς έχουμε παλέψει ακριβώς για να χτυπήσουμε κηδεμονίες, είναι και τεράστια ευθύνη. Ευθύνη να διορθώνεις τα κακό κείμενα, τα λάθη. Ευθύνη να μην την εγκαταλείπεις όταν αυτή λυγίζει, να μην φυγομαχείς, αλλά να τη σηκώνεις την Ελλάδα στην πλάτη σου. Τρίτος στόχος σε αυτό το δύσκολο πέρασμα, να εγγυηθούμε μαζί ότι θα αποκατασταθεί στη χώρα μας το αίσθημα δικαίου, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης, καταπολεμώντας με απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο τρόπο την ατιμωρησία σε όλα τα επίπεδα, όποιον και αν αφορά, όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι κάθε είδους ένοχοι. Μαζί και η δίκαιη κατανομή των βαρών. Μαζί και η προστασία εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση που περνάει η χώρα. Αυτός είναι όρος για την κοινωνική και πολιτική συνοχή της Ελλάδας. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε σήμερα νέα λεφτά για κοινωνική πρόνοια. Δεν μπορούμε σήμερα να υποσχεθούμε περισσότερα χρήματα, μπορούμε όμως να υποσχεθούμε καλύτερη και δικαιότερη διαχείριση. Να διεκδικήσουμε επίσης και να αξιοποιήσουμε και κοινοτικά κονδύλια, όπως και κάνουμε για τον άνεργο, για τη φτώχεια, για την ανάπτυξη. Και είχα γι' αυτό και συζητήσεις και χθες στις Βρυξέλλες. Μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε επίσης μια χάρτα κοινωνικών δικαιωμάτων, το λεγόμενο εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Να βάλουμε τις βάσεις ενός πραγματικού και δίκαιου συστήματος πρόνοιας στη χώρα μας, που δεν υπήρχαν αυτές οι βάσεις. Μπορούμε να πετύχουμε δικαιότερη κατανομή των κοινωνικών δαπανών για την προστασία των πιο αδύναμων, αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, με δραστικό περιορισμό της πατάλης στην υγεία, έτσι ώστε οι πολύτιμοι πόροι του Έλληνα φορολογούμενου να πηγαίνουν πραγματικά για την υγεία, όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Με την επέκτηση, παραδείγματος χάρη, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πετυχαίνοντας περισσότερα με λιγότερα χρήματα, θέτοντας για πρώτη φορά βάσεις για ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας και υγείας. Τέταρτον, να απελευθερώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας από τα βαρύδια, τις γραφειοκρατίες, τη διαφθορά, τα κλειστά επαγγέλματα, τα εσωστρεφή πανεπιστήμια, τις μικρές και μεγάλες ολιγαρχίες και φέουδα που παρασιτικά επιβιώνουν και δεν θέλουν τίποτα να αλλάξει, μη θυγούν συμφέροντα και προνόμια, με αλλαγές που εγγυώνται τη βιώσιμη, πράσινη, ποιοτική ανάπτυξη. Να κάνουμε την Ελλάδα συνώνυμο της παραγωγής στην ποιότητα, της παραγωγής στην αξία. Και πάλι με ειλικρίνεια, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε, ούτε θα υποσχεθούμε, αθρώες προσλήψεις στο δημόσιο και μάλιστα και ερουσφετολογικά. Αυτά τέλειωσαν. Μπορούμε όμως να υποσχεθούμε ότι αλλάζει ριζικά η οικονομία μας, ώστε να ξεπροβάλλει και να ανθίσει σταδιακά ένας υγιής και βιώσιμος ιδιωτικός τομέας που θα επενδύει και θα προσφέρει θέσεις εργασίας. Να πετύχουμε ένα αμεσότερο σύγχρονο σύστημα προστασίας και κατάρτισης των ανέργων, όπως η ασφάλισή τους, όπως η κοινωνική εργασία, πάντα σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι η γραφειοκρατία θα μειωθεί μονομιάς διαμαγείας. Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα παλέψουμε για μεγάλες αλλαγές. Μαζί να πάμε και στις μεγάλες θεσμικές και πολιτικές αλλαγές, είτε είναι συνταγματικές, είτε είναι δια του απλού νομοθέτη, για τις οποίες διψά ο τόπος, βοά ο τόπος, όχι μόνο η πλατεία εδώ, βοά ο τόπος για αυτές τις αλλαγές που εσείς και εσείς κύριε Σαμαρά και εσείς κύριε Παπαρίγα είπατε ότι είναι δευτερεύουσα σημασίας. Μα το πολιτικό σύστημα ζητά ο ελληνικός λαός να αλλάξει. Και όλα όσα, γύρω από το πολιτικό σύστημα ανδρώθηκαν δυστυχώς. Και οι πλέον, ακούστε κυρία Παπαρίγα, και οι πλέον σημαντικές από αυτές, μετά από σοβαρή επεξεργασία, διαβούλευση θα κάνουμε και με εσάς, με όλους σας,
ευρύτατη συμμετοχή του πολίτη στο διάλογο να πάνε ναι σε δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα που θα αποτελέσει το επιστέγασμα μιας νέας ενότητας του ελληνικού λαού, που θα ενώσει το λαό γύρω από μια νέα θέσμηση της δημοκρατίας μας. Μην αρνείστε ούτε να μιλάτε για διχαστικά δημοψηφίσματα. Ποιος σας μίλησε για διχαστικά δημοψηφίσματα, κύριε Σαμαρά? Όταν προβλέπει το Σύνταγμα και όταν προβλέπει η δημοκρατία μας το δικαίωμα του ελληνικού λαού να μπορέσει να εκφραστεί μέσω δημοψηφίσματος. Μη φοβόσαστε την έκφραση, γιατί το μόνο που κατάλαβα από την κυρία Παπαρίγα και από εσάς, κύριε Σαμαρά, είναι ότι φοβόσαστε μια γνήσια λαϊκή έκφραση μέσω δημοψηφίσματος του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το μόνο που κατάλαβα. Ζητώ όμως, θα το συζητήσουμε, θα βάλουμε τα διλήμματα εδώ στην αίθουσα αυτή, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, και είναι πολλά τα θέματα, τα ξέρετε, τα έχουμε πει, δικοί σας βουλευτές, κύριε Σαμαρά, τα προτείνουν πολλά από αυτά τα οποία θα έπρεπε να πάνε να αποφασιστούν από τον ελληνικό λαό. Ζητώ λοιπόν σε αυτή τη βάση αυτών των πυλώνων να σταθούμε όλες εκείνες οι δυνάμεις που είναι έτοιμες να βάλουν πλάτη και να προχωρήσουν. Με ευθύνη, με απόφαση και με τόλμη, χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Αλλάζοντας τις συνήθειές μας, αλλάζοντας και εμείς οι ίδιοι, χωρίς να μετράμε τις προσωρινές δημοτικότητές μας, χωρίς να μας αφοπλίζουν οι καταστροφολόγοι, τα spreads, η κακοφωνία, οι φουρτούνες στο διεθνή και ευρωπαϊκό ορίζοντα. Ξέροντας, γνωρίζοντας ότι το έργο ναι είναι δύσκολο, όμως γεννά μια διαφορετική Ελλάδα. Από αυτή την κρίση υπάρχει αυτή η μοναδική ευκαιρία. Μοναδική ευκαιρία που αν δηλιάσουμε, αν λυγίσουμε, αν φοβηθούμε, αν την πετάξουμε την ευκαιρία στη μέση ενός δύσκολου δρόμου, θα μας κρίνει η ιστορία πολύ σκληρά. Σε 10 χρόνια κλείνει ο τόπος μας 200 χρόνια από τον αγώνα της απελευθέρωσης και της παλιγενεσίας. Πού θέλουμε να βρεθούμε? Πώς θέλουμε να τη δούμε? Ακόμα υποκυδαιμονία οικονομική? Ακόμα μια χώρα μη βιώσιμη? Ακόμα να μαστίζεται η Ελλάδα από την αδιαφάνεια και τον παρασιτισμό? Με συνεχή ανεργία και αιμορραγία της νέας γενιάς προς το εξωτερικό? Με πανεπιστήμια να καταγράφονται διεθνώς ως δεύτερης κατηγορίας? Μια Ελλάδα υποβαθμισμένη όχι μόνο οικονομικά αλλά γεωπολιτικά σε μια περιοχή που δυναμικά αλλάζει, αναπτύσσεται και μας ξεπερνά? Ή θέλουμε να είμαστε η Ελλάδα που όλοι μας, έστω υποσυνείδητα, ξέρουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε? Μιας δίκαιης κοινωνίας, με διαφάνεια, με αξιοκρατία, βιώσιμη, ποιοτική, πράσινη ανάπτυξη, που θα στέκεται όρθια, θα αξιοποιεί όλα της τα πλεονεκτήματα, ξανά αξιόπιστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δυναμική παρουσία στην περιοχή, προασπίζοντας το συμφέρον της όπως και τις αξίες, όπως είναι της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. Καλό και σήμερα όλες τις δυνάμεις που επιλέγουν αυτή την πορεία να συστρατευθούν σε αυτή την περήφανη και πατριωτική πορεία. Και αυτή μας η στάση όχι μόνο θα εμπνεύσει τον ελληνικό λαό ότι κάτι πράγματι αλλάζει στον τόπο, ότι αξίζει η προσπάθεια, αλλά θα δώσει και νέα αξιοπιστία στη χώρα μας διεθνώς. Κάτι που κατακτάται με τις άοκνες προσπάθειες της κυβέρνησης, αλλά αποδομείται από μια εικόνα. Την εικόνα ότι η πολιτική τάξη στη χώρα μας δεν κατανοεί την σοβαρότητα της κρίσης και παίζει παιχνίδια, ότι προσπαθεί να ξεφύγει από τα δύσκολα, ότι η πολιτική τάξη της χώρας είναι εχμάλωτη σε όλα τα γνωστά, αντιλήψεις, πρακτικές, συμφέροντα, πιέσεις, μικροϋπολογισμούς μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έθνος και ο ελληνικός λαός. Παιχνίδια επικίνδυνα, ανεύθυνα, που όχι μόνο αφορούν στο μέλλον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, αλλά που θα επηρεάσουν και την ευρωπαϊκή οικονομία καθοριστικά και άλλους λαούς καθοριστικά, πόσο μάλλον και τις χώρες που βρίσκονται σήμερα στο μηχανισμό στήριξης όπως και εμείς. Παιχνίδια που φορούν
τον μανδύα της επαναδιαπραγμάτευσης από μηδενική βάση, της λύσης μιας πτώχευσης ή απειλής πτώχευσης προς τους εταίρους μας, της συγκάλυψης συντεχνιακών συμφερόντων κάτω από το μανδύα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και χάρηκα, κύριε Σαμαρά, ότι γυρίσατε στην αίθουσα, παρότι δεν χάρηκα καθόλου ότι βρήκατε αφορμή, όποια και να είναι η παρεξήγηση, όποια και να είναι η παρεξήγηση. Και μίλησα εγώ ως Πρωθυπουργός και σας έδωσα την απάντηση. Ότι ήρθατε στην αίθουσα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, διότι η εικόνα η οποία θα έμενε αύριο και θα πήγαινε διεθνώς θα υπήρχε, είναι η μισή αίθουσα, σχεδόν η μισή αίθουσα, σχεδόν η μισή, όχι, ήταν πολύ εύκολη αφορμή. Σε αυτή τη στιγμή ήταν μια εύκολη αφορμή να πολλωθεί τεχνητά η κατάσταση. Και θέλω να πω κάτι. Πράγματι αναγνωρίζω και αναγνωρίζει και παραταξή μας ότι το 1974 εδραιώθηκε η δημοκρατία στη χώρα. Αλλά οι προηγούμενες όμως δεκαετίες, και αυτή είναι η σημασία του 81, οι προηγούμενες δεκαετίες της χώρας, κάθε φορά που μια παράταξη δημοκρατική, μια παράταξη που εκπροσωπούσε άλλα στρώματα και μεγαλύτερα πολλές φορές του ελληνικού λαού, κατάφερναν να φτάσουν στην εξουσία, τότε η χώρα έμενε σε περιπέτειες. Και άρα λοιπόν, το 1981 ήταν η επιβεβαίωση μιας ομαλότητας των δημοκρατικών μας θεσμών που κατακτήθηκαν πραγματικά με αγώνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνησή μας επιδίωξε και θα επιδιώκει ευρύτατες συνενέσεις. Συγχαίρονται και εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που κατά τα άλλα μπορεί πολλά να μας χωρίζουν, είχαν το θάρρος να ψηφίσουν υπεύθυνα με αίσθημα εθνικής και όχι κομματικής συνείδησης το πραγματικά δύσκολο μνημόνιο με τους εταίρους μας πρωινός έτους. Ζητήσαμε, μην υποβαθμίζετε το διάλογο. Ζητήσαμε από κάθε βουλευτή, κάθε κόμματος, να υπερβεί τα κομματικά τείχη που μας χωρίζουν, για να αντιμετωπίσουμε από κοινού απειλές και προκλήσεις. Και αυτό απαιτεί και η σημερινή συγκυρία. Να αποδείξουμε ότι τα κόμματα δεν έχουν ως κύριο στόχο την ψηφοθυρική περιχαράκωση ή την λογική του πλιάτσικου, της ιδιοτέλειας και της ιδιοποίησης του κράτους, αλλά το κοινό συμφέρον, κανόνες, αξίες, δομές, τις οποίες όλοι προσυπογράφουμε και σεβόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πρέπει και κάνουμε ως κυβέρνηση το δικό μας χρέος. Πρώτος δημοσιονομικός σταθμός είναι το πρωτογενές πλεώνασμα. Τι σημαίνει απλά? Να μην ξοδεύουμε περισσότερα από όσα έχουμε σε έσοδα. Θα είναι το πρώτο σήμα ότι οι Έλληνες εμείς στεκόμαστε στα πόδια μας. Να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί όχι, ότι βάζουμε τέλος στα ελλείμματα και πάμε σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, πλην τόκων δηλαδή, σε πρωτογενές πλεώνασμα από του χρόνου, το 2012. Να πάρουμε όλη τη γενναία απόφαση να μειώσουμε ένα αναποτελεσματικό, αντιπαραγωγικό, πελατειακά διωγγωμένο κράτος που η πατρίδα μας δεν μπορεί πια να σηκώσει. Να πάμε σε γενναίες μετοχοποιήσεις ή και αποκρατικοποιήσεις και σε σχέδια που αξιοποιούν αναπτυξιακά επιτέλους την κακοποιημένη δημόσια περιουσία. Και έρχομαι στο θέμα της λεγόμενης επαναδιαπραγμάτευσης. Θα μου δώσετε 2 λεπτά. Θα έχετε, κύριε Πρωθυπουργέ, θα έχετε την ανοχή του Προέδρου. Και έρχομαι στο θέμα της λεγόμενης επαναδιαπραγμάτευσης. Εξήγησα, κύριε Σαμαρά, ότι είμαι ανοιχτός σε οποιασδήποτε προτάσεις. Σε όλους τους αρχηγούς. Αρκεί να μην μας πετάνε έξω από τους στόχους μας, που είναι βέβαια να βγούμε από την κρίση. Ποιος είναι ο πυρήνας της πρότασής σας για επαναδιαπραγμάτευση? Το είπατε και σήμερα. Λέτε λιγότεροι φόροι, άρα λιγότερα έσοδα, περισσότερες δαπάνες, άρα περισσότερα έξοδα, και αυτό θα φέρει ανάπτυξη και ευημερία και επιπλέον έσοδα στο κράτος. Κανένας δεν συμφωνεί με τη συνταγή σας. Και σας άκουσαν και σας απέρριψαν. Γιατί?
γιατί τεινάζει στον αέρα τον βασικό στόχο να φτάσουμε στο πρωτογενές πλεόνασμα το 2012. Και σε μια οικονομία όπως είναι η δικιά μας, το είπε και ο κ. Καρατζαφέρης, μη ανταγωνιστική, ξέρετε τι θα βοηθήσει? Τις εισαγωγές ξένων προϊόντων σε βάρος των ελληνικών. Δηλαδή θα τεινάξει στον αέρα και πάλι το ισοζύγιο πληρωμών. Ούτε βέβαια απλώς τα λεφτά πεταμένα βοηθούν την ανάπτυξη. Είναι και πού θα πάνε. Το 2009 με έξοδα παραπάνω του κράτους, 36 δισεκατομμύρια ευρώ, είχαμε ύφεση, όχι ανάπτυξη. Ανεργία και ύφεση μείον 2%. Αλλά στη βάση αυτής της λαθεμένης παραδοχής που έχει απορριφθεί από όλους τους εταίρους μας, έχετε εσείς κύριε Σαμαρά αρνηθεί κάθε συνεργασία. Δηλαδή βάλατε όρο για τη συνεργασία, κάτι που ξέρετε ότι και δεν είναι σωστό και ανέφικτο είναι. Και όταν ζητούν συνενέσεις στο εξωτερικό, είναι βάση των δικών μας διαπραγματεύσεων και όχι του δικού σας προγράμματος. Ενδιαφέρονται, ναι, για την άποψή σας, αλλά διαφωνούν με αυτήν. Κύριε Σαμαρά, απλώς δεν συμφωνούν. Η συνταγή σας απλά δεν περνάει. Και όχι μόνο επειδή το λέτε εσείς, αλλά επειδή μας οδηγεί πολύ γρήγορα στη χρεοκοπία και στα τεράστια ελλείμματα. Πάρα τα αυτά, εγώ σας κάλεσα να δούμε από κοινού. Και μάλιστα σας κάλεσα να συνδιαπραγματευτούμε ακόμα και το φορολογικό, αυτό που εσείς προτείνατε. Το αρνηθήκατε. Να συνδιαπραγματευτούμε με την Τρόικα. Κυβέρνηση, εσείς και όποια άλλα κόμματα θέλουν. Να καθίσουμε μαζί, να βάλουμε κάτω το θέμα το φορολογικό και να δούμε όλες τις καλές λύσεις. Δεν το δεχθήκατε. Εμείς είπαμε όχι στη συνένεση ή εσείς? Μα εγώ το ζήτησα. Εγώ, κρίνετε τις προθέσεις μου? Γιατί δεν ήρθατε κύριε Σαμαρά τότε για να δείτε αν πράγματι οι προθέσεις μου είναι ειλικρινείς? Δεν το κάνατε. Όχι. Αφήστε. Δεν με ακούτε. Αφήστε να μιλήσω. Χωρίς την άδεια του ομιλούντος δεν μπορεί να γίνει διακοπή. Εγώ πρότεινα και το είπα σε όλους τους αρχηγούς. Είπα να δούμε από κοινού ένα φορολογικό σύστημα ακόμα πιο απλό. Με πνεύμα πάντα δικαίου και πιο ελαφρύ. Εφόσον μπορούμε να εγγυηθούμε όλοι μαζί, όλοι, ότι θα αποδώσει καλύτερα χτυπώντας τη φοροδιαφυγή. Διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Πολύ περισσότερο από το ύψος των φόρων. Η δίκαιη πάταξη της φοροδιαφυγής. Και αυτό αποτελεί πατριωτικό μας καθήκον. Αλλά σας κατέθεσα και σε όλους τους αρχηγούς και τα σημεία σύγκλησης. Ενημερώνω τη Βουλή επισήμως. Υπάρχουν δεκάδες σημεία σύγκλησης με πολλά κόμματα. Δεκάδες σημεία σύγκλησης. Πολλά υιοθετήσαμε, πολλά υιοθετήσατε. Υπάρχουν πολλά σημεία σύγκλησης. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Βενιζέλος, δυνατότητες ευρύτερης συνένεσης. Άρα, για μας, για μένα, η όλη έννοια της επαναδιαπραγμάτευσης απλά είναι ένα πρόσχημα. Ένα πρόσχημα να μην αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ούτε εμείς, ούτε οι ομοειδάτες σας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θεωρούν τη στάση αυτή στάση ευθύνης. Γι' αυτό σας κλείνουν την πόρτα, κύριε Σαμαρά, και δεν σας ακούν. Όχι επειδή εσείς έχετε τις σωστές λύσεις, αλλά επειδή γνωρίζουν ότι είναι αδιέξοδες και χαϊδεύουν τα αυτιά ψηφοθυρικά των πολιτών. Και το μόνο που κάνετε σήμερα, μετά από όλα αυτά, είναι να έρχεστε και να ζητάτε εκλογές. Απλώς για να λέτε ό,τι θέλετε. Γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται τώρα η χώρα είναι οι εκλογές. Δηλαδή να ανακατανύμουμε τις θέσεις εξουσίας μεταξύ μας, τις καρέκλες. Αυτή είναι η πρόταση που θεωρούσατε ότι σας έκανα προχθές όταν μιλήσαμε. Εγώ δεν μίλησα για καρέκλες, διότι δεν με ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Μίλησα να βρούμε ένα πολιτικό πρόγραμμα, στο οποίο βεβαίως, όπως είπα, μπορώ να κάνω και την προσωπική υπέρβαση. Εσείς άλλα είδατε.
πολύ γρήγορα νοσταλγήσατε τη θέση στην οποία ήσασταν πριν από λίγους μήνες, δηλαδή στην κυβέρνηση, αλλά για ποιους λόγους. Για ποιους λόγους. Αν είναι απλώς να συνεχιστεί η πολιτική του παρελθόντος ή αν πραγματικά μπορούμε να πάμε μπροστά. Αυτό σας ζητώ. Και επειδή μας κατηγορήσατε για το χρέος την Κυριακή, θέλετε να σας θυμίσω τι κάνατε με τις πρωτογενείς δαπάνες χωρίς τόκους σε δάνεια παλιά, χωρίς τους τόκους, γιατί είπατε όλα είναι τόκοι του Πασόκ. Τις πήρατε τις πρωτογενείς δαπάνες, 69 δις, και τις αφήσατε 112 δισεκατομμύρια. Βγάλετε έξω τους τόκους. Αυτή είναι η αριθμή. Να γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο, κύριε Σαμαρά. Σχεδόν τις διπλασιάσατε μέσα σε μία πενταετία. Δικό σας αποκλειστικά έργο. Καμία σχέση με τους τόκους του παρελθόντος. Θέλετε κι άλλα να σας θυμίσω. Προβλέπατε στο δικό σας προϋπολογισμό έλλειμμα 5 δις ευρώ. Και το παραδώσατε 36 δις ευρώ. Το έλλειμμα που αφήσατε, κύριε Σαμαρά, είναι 3 φορές οι περσινές θυσίες του ελληνικού λαού. Ούτε σήμερα αναγνωρίσατε, κύριε Σαμαρά, τις ευθύνες παράταξής σας, ούτε στο ελάχιστο. Μας κατηγορείτε ότι εμείς έπρεπε να γνωρίζουμε όταν άλλα λέγατε εσείς. Ως υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή, όταν μας λέγατε ότι το έλλειμμα, εσείς το λέγατε, είναι 4 με 4,5%. Και πάλι, τι μας είπε ο εκπρόσωπός σας πριν από ένα μήνα. Διαβάζω. Επαναλαμβάνουμε ότι ο κύριος Σαμαράς τον Μάιο του 2009 ήταν υπουργός πολιτισμού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που εργαζόταν για τα εγγένεια του Μουσείου της Ακρόπολης και χρησιμοποίησε στην ομιλία του τα τότε δημοσιοποιημένα επίσημα στοιχεία για τους οικονομικούς δείκτες. Και έπρεπε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να χρησιμοποιεί άλλα στοιχεία, και κύριε Σαμαρά, όταν ο κύριος Καραμαλής, όταν δημοσίως το ρώτησα, δεν μου έλεγε ποια είναι τα στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους της χώρας. Δεν θέλω όμως να πάω στα παλιά. Όχι επαναδιαπραγμάτευση, αλλά να πω όμως κάτι. Όχι επαναδιαπραγμάτευση, αλλά καμία διαπραγμάτευση δεν θα είχαμε αν είχατε εσείς κάνει σωστά τη δουλειά σας. Κανένα μνημόνιο. Εμείς η κυβέρνησή μας κλήθηκε να διορθώσει τα δικά σας λάθη. Γιατί φυγομαχήσατε. Και αυτά τα λάθη πληρώνει εν πολύ σήμερα ο ελληνικός λαός. Με όλα τα άλλα θεσμικά που δεν έγιναν, πράγματι, δεκαετίες. Γιατί αν δεν είχαμε τόσο έλλειμμα, οι προσαρμογές θα ήσαν πολύ πιο ήπιες. Και τα βαθύτερα θεσμικά προβλήματα θα τα λύναμε χωρίς τον ίδιο πόνο και κόπο. Κλείνοντας αυτό, κύριε Σαμαρά, θεωρώ ότι κάνετε και ένα στρατηγικό πολιτικό λάθος. Η άρνησή σας για ουσιαστική συνεργασία σε μια εποχή κρίσης, μια οποιαδήποτε μορφή, σε μια εποχή κρίσης σας αναγκάζει πολιτικά να ταυτίζεστε όχι μόνο με ένα αρνητικό παρελθόν, αλλά και με όσους ποντάρουν στην αποτυχία μας, δηλαδή την αποτυχία της Ελλάδας. Και αυτό ούτε τη Νέα Δημοκρατία συμφέρει. Δεν θεωρώ πολιτικά, δικό σας θέμα, πόσο μάλλον δεν συμφέρει και την Ελλάδα την ίδια. Γιατί σας αναγκάζει ακόμα και στο εξωτερικό να μιλάτε για αποτυχία της κυβέρνησης. Αλλά στο εξωτερικό δεν κάνουν διακρίσεις. Όπως δεν κάνανε διακρίσεις όταν κάνατε την περιβόητη απογραφή το 2004. Για Έλληνες μιλούσαν. Δεν μιλούσαν ούτε για Πασόκ, ούτε για Νέα Δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Στο εξωτερικό να είμαστε μόνο Έλληνες. Τίποτε άλλο. Γι' αυτό, κύριε Σαμαρά, ξανασκεφτείτε το. Ξέρω ότι πολλοί στη Νέα Δημοκρατία συμφωνούν με τα λεγόμενά μου. Και σκεφτείτε το θετικό ξάφνιασμα διεθνώς και στην Ελλάδα με μια διαφορετική προσέγγιση των κομμάτων. Σκεφτείτε την ιστορικότητα μιας παρόμοιας τάσης. Και μην με παρεξηγείτε, κύριε Σαμαρά. Από καμιά μάχη δεν παρετούμε. Από καμιά μάχη δεν παρετούμαστε. Καλούμε όλους να δώσουμε από κοινού τη μάχη για την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεσμευόμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό να διαχειριστούμε σωστά, υπεύθυνα, το μεγάλο κεφάλαιο και βάρος που λέγεται χρέος και να εγγυηθούμε ότι πάμε σε πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί ακόμα και αν αύριο μας χάριζαν όλο το χρέος,
Εμείς σήμερα παράγουμε λίμματα. Αυτό πρέπει να σταματήσει για να σταθούμε στα πόδια μας, για να βοηθήσουμε τις νέες γενιές. Και αυτό πονάει. Με τα όποια μέτρα παίρνουμε τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Το αναγνωρίζουμε. Είναι το τίμημα που πληρώνουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς κάνουμε και θα κάνουμε το καθήκον μας. Θέλουμε όπως όλοι οι Έλληνες να απαλλαγούμε από κάθε είδους οικονομικής εξάρτησης. Πρώτος εγώ. Όμως αυτό δεν θα το πετύχουμε ούτε με λόγια ούτε με αλχημίες. Και θέλω να απευθυνθώ κλείνοντας σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Έχουμε ζήσει όλοι ένα σοκ. Ένα σοκ αξιοπιστίας όταν μάθαμε για τα τεράστια χρέη και ελλείμματα της χώρας. Και τις επιπτώσεις που αυτά έχουν στην ανάπτυξη, στην ευημερία και την εξάρτηση της χώρας μας. Ένα σοκ προσωπικό με τα μέτρα που χρειάστηκαν και χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα χρέη και ελλείμματα. Ένα σοκ ψυχολογικό όταν τόσοι προσβλέπουν ή προβλέπουν την αποτυχία και την καταστροφή. Μάλιστα τόσοι ποντάρουν στην αποτυχία της Ελλάδας. Ένα σοκ φόβου μπροστά στις ανεξέλεγκτες διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ένα σοκ συνείδησης και αυτογνωσίας όταν κατανοούμε τα βαθύτερα αίτια της κρίσης που αγγίζουν από το πολιτικό σύστημα μέχρι και αντιλήψεις και πρακτικές που θεωρούσαμε αυτονόητες και τώρα πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Αυτή η κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί την πιο δύσκολη, πολύπλοκη, πρωτόγνωρη και απαιτητική κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών και εντός και εκτός Ελλάδας. Μιλάμε για ένα έργο και ένα καθήκον υπεράνθρωπο. Ας σκεφτεί κανείς τα εργαλεία που έχει στα χέρια της κυβέρνηση. Δεν είναι το Υπουργικό Συμβούλιο μια χούφτα ανθρώπων, αλλά μια δημόσια διοίκηση που τελικά γαλουχήθηκε. Δεν λέω για τους υπαλλήλους τους ίδιους. Γαλουχήθηκε και έγινε ο πυρήνας του προβλήματος. Χωρίς την έγερση, χωρίς τη συμμετοχή, την απόφαση του κάθε Έλληνα, το έργο αυτό θα απειληθεί να μην ολοκληρωθεί. Γι' αυτό και σήμερα η ψήφος εμπιστοσύνης είναι ένα συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό. Ένα συμβόλαιο για το τι μπορούμε να υποσχεθούμε, αλλά και το τι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά και τι χρειάζεται όλοι μας, ο κάθε Έλληνας, να δεσμευθεί, να κάνει για την πατρίδα. Από την πλευρά μας είναι να δώσουμε η δέσμευσή μας όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να σπάσουμε την ανασφάλεια που σήμερα ζει η ελληνική οικογένεια. Με ασφαλή, με σίγουρο τρόπο να βγούμε από την κρίση. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει οδικός χάρτης, υπάρχει προοπτική. Με τις όποιες και αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις. Και παρά τον πανικό που διάφοροι σπέρνουν, υπάρχει οργανωμένη πορεία. Και σε αυτή την πορεία έχουμε μέχρι σήμερα την συμπαράσταση και βοήθεια της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας. Με δάνεια μαμούθ, το μεγαλύτερο στην ιστορία του πλανήτη μας. Έστω και αν και αυτοί και για αυτούς η εμπειρία είναι αχαρτογράφητη, πρωτοφανής. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση, καταλαβαίνω τον φόβο, καταλαβαίνω την αγωνία. Αν θα τα καταφέρουν, θα σας απαντήσω. Κάθε μέρα, εδώ και 20 μήνες, τα καταφέρνουμε. Με όποιες δυσκολίες και με όποια λάθη. Αντέχουμε με αγώνα. Στεκόμαστε στα πόδια ως χώρα, με κόστος, ναι και με θυσίες. Μα τα καταφέρνουμε. Και έχουμε ήδη καταφέρει να σταθούμε όρθιοι. Και βάζουμε τάξη. Και ξεκινάμε τις μεγάλες αλλαγές. Έχουμε ξεκινήσει τις μεγάλες αλλαγές για ένα καλύτερο αύριο. Και την ώρα αυτού του πόνου θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα ελπίδας σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Η διαδρομή, ναι, είναι δύσκολη, επίπονη, αλλά υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Μπορεί εμείς να μην είχαμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Περάσαμε ίσως όμως χειρότερες δοκιμασίες στο παρελθόν και αντέξαμε. Και άλλοι λαοί πέρασαν. Άλλοι άντεξαν, άλλοι όχι. Άλλοι τα κατάφεραν. Εμείς τι θα κάνουμε. Τα κατάφερε η Βραζιλία. Τα κατάφερε η Κορέα. Τα κατάφερε η Ρουγουάη, τα κατάφερε η Εστονία. Γιατί τα κατάφεραν οι γειτονές μας, οι Τούρκοι, να έχουν μια δυναμική οικονομία σήμερα και να μην μπορούμε εμείς. Και εμείς θα τα καταφέρουμε, όπως τα έχουμε καταφέρει σε δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Μέσα στη μεγαλύτερη φουρτούνα που περάσαμε ποτέ,
θέλω να έχετε πίστη στις δυνάμεις του έθνους μας. Είναι πολλοί αυτοί που πέρσι μας είχαν ξεγράψει. Τους διαψεύσαμε. Γιατί το θέλουμε και μπορούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις πλατείες σηκώνουμε την ελληνική σημαία. Στο κοινοβούλιο σηκώνουμε την ελληνική σημαία. Στο εξωτερικό σηκώνουμε την ελληνική σημαία. Αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Χρειάζεται για να σταθεί επάξια να στηθεί σε γερές βάσεις. Αυτές τις βάσεις που σήμερα δεν έχουμε. Και τις βάσεις αυτές δεν θα τις βάλει μόνη της μια κυβέρνηση. Θα τις βάλουμε όλοι μαζί. Γιατί όπως είπα και στην ομιλία μου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2009, ο καθένας μας γράφει αυτή την ιστορία. Ο κάθε πολίτης. Ο δημόσιος υπάλληλος, ναι, από το μετερίζει του για να κάνουμε το κράτος πιο αποτελεσματικό και φιλικό. Ο εφοριακός στη δουλειά του, για να πατάξουμε μαζί τη φοροδιαφυγή και την αδικία. Ο δικαστής από την πλευρά του, για να αποδοθεί η δικαιοσύνη άμεσα. Ο καθηγητής στο σχολείο, ανοίγοντας ορίζοντες για τους μαθητές του. Ο επιχειρηματίας, την επιχείρησή του, για να λειτουργήσει με υγιή μέσα, να γίνει ανταγωνιστικός, να στηρίξει την προοπτική για τον εργαζόμενο. Ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, αλλάζοντας την παραγωγή του, σκεπτόμενος πιο πράσινα, πιο ποιοτικά, πιο ελληνικά για τα προϊόντα του. Κάθε πολίτης που αντιστέκεται στο «δεν πληρώνω», που εκπληρώνει δηλαδή τις υποχρεώσεις του, που αντιστέκεται απ' την άλλη και στη διαφθορά, στο μέσο, στην ανομία, στην αυθαιρεσία. Εμείς δίνουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνω και εγώ αυτή την δύσκολη μάχη προσωπικά και δεν θα κάνω πίσω, για να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας. Εμείς δεν ξεχνάμε όμως ποτέ ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την πορεία, η υπόσχεσή μας ήταν μια ανθρώπινη κοινωνία που βάζει πρώτα τον πολίτη. Ο στόχος αυτός παραμένει. Αυτή είναι η αποστολή μας. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Να πατάξουμε τις ανισότητες, να απελευθερώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό εκλεγήκαμε, γι' αυτό δουλεύουμε πρωτίστως. Και σε αυτή την αποστολή χρειαζόμαστε όλοι, όλοι μαζί να την υπηρετήσουμε. Ζητώ σήμερα ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για να συνεχίσει το εθνικό αγώνα της σωτηρίας αλλά και της αλλαγής της χώρας μας. Και τη ζητώ από όλους σας. Ευχαριστώ.